Έντονε αντιδράσει προκαλεί η απόφαση τη κυβέρνηση για τη μεταφορά των αποθεματικών των περιφερειών στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ένωση Περιφερειών Ελλάδο, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για ευνηδιασμό που στόχο έχει την αρπαγή των αποθεματικών ώστε να αποφευθούν προβλήματα με του δανειστέ. Εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν τα αποθέματα του κράτου και τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή πλεονάσματα του κράτου, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δεν μπορούσε μέχρι σήμερα ο κύριος Χουλιαράκης και η κυβέρνηση να ελέγξει τα χρήματα γιατί δεν ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και θέλουν να τα βάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για να ελέγχουν. Διότι για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που είναι 7,7 δις το επόμενο εξάμηνο, πρέπει να πάρουν την έγκριση των δανειστών. Γι' αυτό θέλουν να μαζέψουν τα χρήματα για να μην έχουν πρόβλημα με του δανειστέ. Ο πρόεδρος τη Ένωση Περιφερειών Ελλάδο σημείωσε ότι η απόφαση δημιουργεί πρόβλημα στην απρόσκοπη λειτουργία των περιφερειών και βάζει ένα φραγμό στη δυνατότητα να κάνουν έργα. Και ευνηδιασμό. Και βέβαια δημιουργεί ζημιά στην κοινωνία. Διότι αυτοί που στηρίζουν το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή θα το πλήξουν το τραπεζικό σύστημα η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και, η κεφαλιακή επάρκεια θα κλονιστεί. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, έκανε λόγο για ένα σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα μας. Εάν προχωρήσει αυτή η απόφαση, θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία των ίδιων των περιφερειών. Αυτά δεν είναι χρήματα που κάθονται στην άκρη. Αυτά είναι χρήματα που τα αξιοποιούν οι περιφέρειες για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να μας ξεκαθαρίσει. Τι από τα δύο ισχύει. Βγήκαμε τον Αύγουστο από τα μνημόνια η οικονομία ανακάμπτει ή τελικά είμαστε στα επίπεδα του 2015 και πρέπει πάλι να αφεμάξουμε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος αναμένεται να καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.